Αυτή τη στιγμή, έξω από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, πραγματοποιείται μία από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις επαγγελματιών αυτοαπασχολουμένων και εμπόρων, που με μια φωνή διατρανώνουν την αγανάκτηση και την οργή τους απέναντι στο φοροπηκτικό νομοσχέδιο έκτρωμα που φέρνει η κυβέρνηση. Οι επαγγελματίες έχουμε φωνή. Αυτό το νομοσχέδιο δεν θα εφαρμοστεί, βροντοφωνάζουν, επιπλοποιοί, ξυλουργοί, λογιστές, αυτοκινητιστές, ενώσεις επαγγελματιών, βιοτεχνών και εμπόρων από όλες τις γειτονιές της Αθήνας, δικηγόροι, οδοντίατροι, γιατροί, περιπτεράδες, τόσοι και τόσοι επαγγελματίες που βλέπουν το μαύρο πέπλο της φορομπηκτικής πολιτικής της κυβέρνησης να απλώνεται πάνω από τις επιχειρήσεις, πάνω από τις ζωές τους. Ξέρετε, τα αιτήματά τους είναι ξεκάθαρα. Εδώ και τώρα αφορολόγητο στις 12.000 ευρώ. Εδώ και τώρα αφορολόγητο 3.000 ευρώ επιπλέον για κάθε ανήλικο προστατευόμενο τέκνο. Εδώ και τώρα ακατάσχετος επαγγελματικός λογαριασμός για όλους τους επαγγελματίες. Εδώ και τώρα περικοπή όλο το τόκον των προσαυξήσεων και του κεφαλαίου των δανείων που στην κυριολεξία πνίγουν τους μικρούς αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες. Εδώ και τώρα ανακούφιση σε όλους αυτούς και ακούστε το καλά που δουλεύουν ήλιο με ήλιο, που δουλεύουν χωρίς να έχουν δικαίωμα να αρρωστήσουν, χωρίς να έχουν το χρόνο και τη δυνατότητα να πάνε τα παιδιά τους στο σχολείο, χωρίς να έχουν το χρόνο να μπορέσουν να ζήσουν με τις οικογένειές τους. Δουλεύουν μέσα στα μικρομάγαζά τους, εκτός από έμποροι, εκτός από επιστήμονες, εκτός από επαγγελματίες, έχουν μετατραπεί και σε τεχνίτες, έχουν μετατραπεί σε χειριστές ηλεκτρονικών υπολογιστών, έχουν μετατραπεί σε μικρούς λογιστές που παλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ να αποφύγουν τα υπερβολικά πρόστιμα που τους επιβάλλει η κυβέρνηση μέσω το My Data και το ψηφιακού κράτους. Έχουν μετατραπεί σε μηχανές και όχι σε ανθρώπους που δεν δουλεύουν για να ζήσουν, αλλά ζουν για να δουλεύουν πρωί-βράδυ. Για όλους αυτούς το ΚΚΕ είναι εδώ και προειδοποιεί την κυβέρνηση ότι ακόμα και αν φέρει προς ψήφιση το νομοσχέδιο μέσα στην Ελληνική Βουλή, το νομοσχέδιο θα ανατραπεί στους δρόμους του αγώνα, της ρήξης, της σύγκρουσης. Το νομοσχέδιο δεν θα εφαρμοστεί, γιατί δεν θα το εφαρμόσει ο ίδιος ο ελληνικός λαός. Η μεγάλη συμμαχία που αναπτύσσεται ανάμεσα στους μικρούς αυτοαπασχολούμενους, εμπόρους, την εργατική τάξη της χώρας μας και τους μικρούς αγρότες της Υπαίθρου. Καμιά φορά απορώ και εγώ με όλα αυτά που ακούω στις αίθουσες των συνεδριάσεων της Βουλής αλλά και των Επιτροπών, γιατί στην κυριολεξία νομίζω ότι το ενδιαφέρον τόσο της κυβέρνησης αλλά και των κομμάτων του Ευρωμονόδρομου και του Νατοϊκού Τόξου που κυβέρνησαν αυτή τη χώρα όλα τα προηγούμενα χρόνια ενδιαφέρονται για τους μικρούς αυτοαπασχολούμενους, ενδιαφέρονται για τους εργαζόμενους. Μόνο τα κλάματα δεν μας πιάνουν καμιά φορά από τη συγκίνηση. Η φοροεπίθεση όμως που έχει δεχτεί δεκαετίες τώρα ο κλάδος των μικρών αυτοαπασχολούμενων, η μεγάλη επίθεση που δέχεται η εργατική τάξη της χώρας μας δεκαετίες, ο ίδιος ο λαός μας, η μετατροπή της χώρας μας σε ένα απέραντο νατοϊκό στρατηγείο προκειμένου να ικανοποιούνται ανάγκες των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ αποδεικνύουν το αντίθετο. Ότι κάθε φόρος, κάθε ευρώ που συλλέγεται από όλες τις κυβερνήσεις που κυβέρνησαν και κυβερνούν τη χώρα δεν διατίθεται πουθενά αλλού παρά μόνο στις ανάγκες και τις επιταγές του κεφαλαίου, των πολυεθνικών και των υποχρεώσεων μας στο ΝΑΤΟ. Και επειδή ο χρόνος μας δεν είναι και πολύς, όπως έχει ο Υπουργός, η Υφυπουργή κτλ., στη χθεσινή τοποθέτησή μου, προσπαθώντας να απαντήσω σε αυτά που είχε πει ο Υπουργός σε μια επιτροπή, μίλησα για 11 αλήθειες. Σήμερα όμως θα προσπαθήσω κι εγώ, στο χρόνο που έχω, να διαλύσω 11 μύθους, όπως λέει και ο Υπουργός.
Για να δούμε λοιπόν. Είναι μύθος ότι το νομοσχέδιο είναι για τη φοροδιαφυγή. Το νομοσχέδιο έρχεται και κατατίθεται ούτως ώστε να ξεζουμίσει τους μικρούς αυτοαπασχολούμενους, να εισπράξει φόρους και αμέσως μετά να τους επιστρέψει στο μεγάλο κεφάλαιο και τις πολυεθνικές. Το νομοσχέδιο αυτό έρχεται γιατί είναι προαπαιτούμενο, όπως τόσα προαπαιτούμενα νομοσχέδια κατατίθενται στην Ελληνική Βουλή. Έχει στόχο τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης, την μείωση των αυτοαπασχολούμενων σύμφωνα με τις κοινοτικές οδηγίες αλλά και τις επιταγές του κεφαλαίου, και έρχεται να ικανοποιήσει την ανάγκη για ένταξη στον εργασιακό στίβο δεκάδων χιλιάδων επιστημόνων εργαζομένων σε εταιρείες πληροφορικής αλλά και τόσων στην παραγωγική διαδικασία, στα logistic και τις μεταφορές. Μύθος δεύτερος, ότι το νομοσχέδιο μέσα από την κατάργηση των μετρητών σε ορισμένους τομείς της ελληνικής οικονομίας έρχεται για να χτυπήσει τη φοροδιαφυγή. Γνωρίζουμε καλά όλοι μας ότι είτε με μετρητά είτε μέσω τραπεζικών συναλλαγών, εκείνο που φορολογεί σήμερα έναν αγοραστή ακινήτου δεν είναι τίποτε άλλο παρά η φορολογική δήλωση και το τεκμήριο, το πόθεν έσχες, που βρήκε τα χρήματα. Βλέπετε λοιπόν ότι το ζεστό το χρήμα, αυτό είναι ο δεύτερος μύθος, συλλέγεται μέσα στις τράπεζες προκειμένου να επενδυθεί, να δανειστεί ο ελληνικός λαός με υπερβολικούς τόκους. Το πρόστιμο που επιβάλλεται για συναλλαγές άνω των 500 ευρώ, αυτό το υπερβολικό πρόστιμο, στην ουσία είναι και αυτό μύθος, γιατί οι περισσότερες συναλλαγές πάνω από το 80% που υπερβαίνουν τα 500 ευρώ πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών. Για να μην πω ότι είναι και μύθος ότι τα προνοιακά επιδόματα που και αυτά τα δίνουν να τα διαχειρίζονται οι τράπεζες δεν καταναλώνονται με άλλο τρόπο παρά μόνο με την κάρτα, αφού το 50% των προνοιακών επιδομάτων καταβάλλεται μέσω κάρτας. Τρίτος μύθος. Όλα τα χρήματα που θα συλλεχθούν θα πάνε στην υγεία, την πρόνοια και την παιδεία. Την ίδια στιγμή που μέσω από τον κρατικό προϋπολογισμό, μέσα από τις διαθέσεις και τις προθέσεις της κυβέρνησης, μέσα από τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα δοθούν ψίχουλα σε υγεία και παιδεία. Δεν θα αναπληρωθούν ούτε οι καθηγητές και οι γιατροί που θα βγουν στη σύνταξη. Είναι μέγα ψέμα. Η στροφή στην ιδιωτική υγεία και την ιδιωτική παιδεία δεν είναι τίποτε άλλο παρά πρώτη επιλογή της κυβέρνησης. Θα μειωθούν, λέει, οι φοροδιαφυγοί, θα αυξηθούν οι φόροι και θα χτυπηθεί η φοροδιαφυγή. Μούφα είναι και αυτό. Και τα χρήματα θα επιστρέψουν στο λαό μας. Σήμερα η χώρα μας είναι η πρώτη σε ποσοστό επί του ΑΕΠ παγκοσμίως που δαπανά τις περισσότερες δαπάνες για τις επιταγές του ΝΑΤΟ και των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι η χώρα που έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο νατοϊκό στρατηγείο για να ικανοποιήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία και κάτω στην Παλαιστίνη. Το ενδιαφέρον, άλλος μύθος, το ενδιαφέρον της κυβέρνησης για τους μισθωτούς. Αλήθεια, προχτές απολύθηκαν 2 εργαζόμενοι με βιντεοκλήση. Η ίδια η κυβέρνηση είναι που έφερε νομοσχέδιο για τους, να δουλεύουν οι εργαζόμενοι 13 και 14 ώρες, να δουλεύουν μέχρι τα βαθιά γεράματα, να δουλεύουν χωρίς δικαιώματα, η σύνταξη και οι μισθοί τους να μην τους φτάνουν για να ικανοποιήσουν τις βασικές τους ανάγκες. Και μάλιστα το 90% των φόρων σήμερα το πληρώνουν οι εργαζόμενοι, οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Την ίδια στιγμή όμως, τι κάνει η κυβέρνηση, και ακούστε και μία μικρή έτσι παροιμιούλα που είχα διαβάσει κάποτε. Παραπονιόμουν, λέει, γιατί δεν είχα παπούτσια, μέχρι που είδα κάποιον χωρίς πόδια. Αυτό το αφήγημα πάει να περάσει η κυβέρνηση. Σου λέει κοίταξε χαμηλά. Όχι, ο λαός μας δεν θα κοιτάζει χαμηλά.
Ο λαός μας θα κοιτάζει ψηλά, θα κοιτάζει να ικανοποιεί τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες του 21ου αιώνα, θα αγωνίζεται και θα παλεύει για δωρεάν υγεία, πρόνοια, ασφάλιση, παιδεία σήμερα. Γιατί την ίδια στιγμή που σου λέει κοίταξε χαμηλά, την ίδια στιγμή οι εφοπλιστές, οι βιομήχανοι, οι τραπεζίτες συμβάλλουν μόλις με το 5% των φόρων στον κρατικό προϋπολογισμό. Οι στρατηγικοί επενδυτές που ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία τους έχουν στρώσει το χαλί απολαμβάνουν όλα τα προνόμια και στον οικονομικό και στον εργασιακό στίβο. Και μάλιστα, την ίδια στιγμή, το 2022, 10,4 δισεκατομμύρια ήταν τα καθαρά κέρδη των εισηγμένων στο χρηματιστήριο, ενώ το 2023, 5 δισεκατομμύρια είναι μόλις το πρώτο εξάμηνο. Μύθος έκτος, με τα MyData και την ψηφιακή λειτουργία θα πιαστεί η φοροδιαφυγή. Τα MyData και η ψηφιακή λειτουργία και το ψηφιακό κράτος, ρωτήστε λογιστές, ρωτήστε φοροτεχνικούς που ξημεροβραδιάζονται μέσα στα γραφεία τους για να μπορούν να ταιριάξουν τα τιμολόγια, για να μπορούν να συμφωνήσουν τους λογαριασμούς. Μόνο πρόστιμα θα επιβάλλει. Γιατί το νομοσχέδιο το δικό σας είναι νομοσχέδιο. Εκτός το ότι θέλει να πετάξει έξω τους ελεύθερους επαγγελματίες, θέλει να τους μετάξει και χρεωμένους, υπερχρεωμένους έξω, για να μπορεί να τους πάρει τα σπίτια, τα μαγαζιά και το βιός τους που τόσα χρόνια παλεύουν να διατηρήσουν μέσα από τις μικρές επιχειρήσεις τους. Ακριβώς γιατί τα υπερβολικά πρόστιμα που τους επιβάλλει δεν μπορούν να ανταποκριθούν στη λειτουργία των επιχειρήσεων σε αυτό το ασφικτικό ψηφιακό κράτος. Αλήθεια, ένας άλλος μύθος. Δεν είναι φόρος που πληρώνουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες με τα τεκμήρια διαβίωσης. Δεν είναι φόρος το 30% των αποδείξεων που δεν θα έχουν καλύψει μέχρι τέλος του χρόνου και θα καλεστούν να πληρώσουν πρόστιμο επειδή δεν έχουν συλλέξει τις αποδείξεις. Δεν είναι φόρος και περικοπές των δικαιωμάτων τους, η περικοπή όλων των επιδομάτων λόγω της αύξησης του εισοδήματος σε επιδόματα ενοικίου, θέρμασης, παιδιών. Μύθος 8ος. Πάει και κάνει διόρθωση το νομοσχέδιο και μας λέει ότι θα μεταφέρει τη ζημιά. Η ζημιά σε μια δήλωση όπου θα λαμβάνεται το τεκμαρτό εισόδημα σαν πραγματικό εισόδημα, πού θα ωφελεί. Μύθος και αυτός. Και εδώ, και κοιτάξτε να το διορθώσετε γιατί σας αφορά. Λέτε ότι κυνηγάτε τη φοροδιαφυγή. Εμείς σήμερα αγωνιζόμαστε και παλεύουμε για να έχουν τεράστιες φοροαπαλλαγές και οι μονογονεϊκές οικογένειες και οι πολυτεχνικές οικογένειες και οι τριτεχνικές οικογένειες. Εσείς ξέρετε τι λέτε μέσα στο νομοσχέδιό σας. Αν είσαι μονογονεϊκή οικογένεια μπορείς να φοροδιαφεύγεις. Αυτό λέτε. Αντί να πείτε ότι θα υπάρχει φοροαπαλλαγή τεράστια και γενναία στις μονογονεϊκές οικογένειες. Είναι επικίνδυνο σημείο του νομοσχεδίου. Αν είσαι ανάπηρος, σου δίνω το δικαίωμα να φοροδιαφεύγεις. Αντί να πείτε ότι επειδή έχεις ανάπηρος, θα έχεις γενναία φοροαπαλλαγή στο νομοσχέδιο. Και πάμε λοιπόν στο 10ο μύθο της κυβέρνησης. Μας μιλάει για την κοινή γνώμη, μας μιλάει για όλες τις δημοσκοπήσεις που λένε 70-80% προχωράτε. Αλήθεια, δεν ζούμε στην ίδια κοινωνία. Πώς διαμορφώνεται η κοινή γνώμη? Ποιος έχει τα εργαλεία διαμόρφωσης της κοινής γνώμης σήμερα? Ποιος κουμαντάρει τους τηλεοπτικούς σταθμούς? Ποιος κουμαντάρει τα ραδιόφωνα, τα μέσα μαζικής επικοινωνίας και ενημέρωσης? Όλο αυτό το τοπίο που διαμορφήσατε το προηγούμενο διάστημα δεν έχει να κάνει με το να μπορέσετε να αποπροσανατολίσετε την κοινή γνώμη, με το να δημιουργήσετε προϋποθέσεις κοινωνικού αυτοματισμού και να βάλετε το ένα στρώμα να στραφεί απέναντι στο άλλο, να βάλετε τους αυτοαπασχολούμενους απέναντι στους συμμάχους τους, τους εργαζόμενους, να βάλετε τους μικρούς εμπόρους απέναντι στους συμμάχους τους, τους συνταξιούχους. Και πάμε στο τελευταίο μύθο το οποίο προβάλλει η κυβέρνηση. Δεν μπορεί ένας επαγγελματίας να παρουσιάζει για 5 συναπτά έτη ζημιές. 17, 18, 19, 20, 21. 5 έτη. 17, 18, 19, έτη κρίσης. 20, 21, έτη
τη πανδημίας έχετε μπει στα μαγαζιά να δείτε πώς τα κρατάγανε με νύχια και με δόντια οι επαγγελματίες. Έχετε επισκεφτεί επιχειρήσεις να δείτε πώς κοιμόντουσαν μέσα και παλεύανε με όλη την οικογένειά τους για να κρατήσουν ζωντανά τα όνειρα και τους αγώνες τους. Έχετε επισκεφτεί μικρό αυτοαπασχολούμενο να δείτε όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης και της πανδημίας πώς επικοινωνούσε με τον πελάτη, πώς πάλευε για να μπορέσει να συγκεντρώσει τα δικαιολογητικά για να πάρει και αυτά τα ελάχιστα που του ζητάτε πίσω μέσω των επιδομάτων, πώς μπόρεσε να σταθεί όρθιος και μιλάτε ότι δεν θα είχε ζημιά αυτή την πενταετία. Αυτούς τους μύθους τους καταρρύπτουμε σήμερα, αυτούς τους μύθους τους καταρρύπτει και τους αναδεικνύει ο αγώνας του λαού μας. Καλούμε το λαό σε ξεσηκωμό, σε εγρήγορση, να συνεχίσει τον αγώνα του, να περικυκλώνει τη Βουλή και όλα τα κυβερνητικά επιτελεία, έτσι ώστε η κυβέρνηση να στριμωχτεί τόσο που ακόμα και αύριο να αναγκαστεί να μην φέρει προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής αυτό το νομοσχέδιο. Εμείς θα είμαστε στο πλευρό και μπροστά στους κοινωνικούς αγώνες για την οικοδόμηση αυτής της μεγάλης συμμαχίας για την μεγάλη ανατροπή. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.